αντιεξουσιαστούν πολίτες που τουλάχιστον 2.500 άτομα έχει φτάσει στο Μέγαρο Μουσικής και κατευθύνεται προς την Αμερικανική Πρεσβεία φρουρούμενο από περισσότερους από 1.000 αστυνομικούς των ΜΑΤ. Είναι περικυκλωμένοι οι νεαροί. Νωρίτερα στο ύψος του Χίλτον υπήρξε ένα μικρό επεισόδιο όταν ομάδα κουλοφόρων πέταξε πέτρες και μια φωτοβολίδα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και μια χειροβοβίδα κροτουλάμψης. Ευτυχώς αυτό το επεισόδιο έληξε γρήγορα. Να σημειώσουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια καθόλου το μήκος της πορείας. Εδώ εμείς βλέπουμε τη στιγμή που μας περιγράφεις, Μιχάλη Λαγάνη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Ήταν μια στιγμή έντασης λοιπόν που ευτυχώς έληξε γρήγορα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος όγκος του μπλοκ των αντιξαστών έχει φτάσει στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας που φυσικά είναι περικυκλωμένη από αστυνομικούς. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι νωρίτερα και πριν ξεκινήσει η πορεία σε όλους τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο της Αθήνας έγιναν εξοχιστικοί έλεγχοι σε οποιοδήποτε άτομο θεωρήθηκε ύποπτο. Σύλληψη ενός νεαρού στο Σαγκίβο, το οποίο βρέθηκε μια αυτοσχέδια από μαμολότοφ και μια αντισυγχρονός μάσκα. Εμείς βλέπουμε τα πλάνα από, από τους ελέγχους, από τις προσαγωγές που έγιναν από τους αστυνομικούς. Ναι, Μιχάλη. 12 προσαγωγές, Άκη. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα, τουλάχιστον και πρέπει να πληρωθεί, έτσι είναι μια από τις πιο ειρηνικές πορείες των τελευταίων ετών και αρκετή, πολύ μεγάλη σε όγκο. Μάλιστα. Ενώ εμείς βλέπουμε και την μολότοφ που πέταξαν, οι νεαροί, οι κουκουλοφόροι προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η οδός Σταδίου εδώ, αυτή που βλέπουμε. Είναι. Μάλιστα. Μιχάλη Λαγάνη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε και στους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πάμε στον Γιώργο Φιλιππάκη. Τον έχουμε. Γιώργο. Ακριβώς, Άκη, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά άτομα από τον μπλοκ των αντιεξουσιαστών μπροστά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, ενώ είναι πλαισιωμένοι δεξιά και αριστερά από ισχυρές αστυνομικές, οι οποίοι τους συνοδεύουν. Μερικά μεμονωμένα μπουκάλια έχουν ρίξει, ενώ οι αστυνομικοί έχουν απαντήσει σε κάποιο σημείο με δακρυγόνα. Αρχίζει η μυρωδιά των δακρυγόνων να απλώνεται παντού και όπως αντιλαμβάνεσαι είναι και τα πρώτα μικρής έκτασης τονίζω επεισόδια. Το μπλοκ των αντιεξουσιαστών πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι ίσως από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει Άκη μέχρι σήμερα. Πολλοί από αυτούς έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, κρατούν ξύλα και διάφορα άλλα αντικείμενα που συνεχίζουν να περνάνε αυτή τη στιγμή μπροστά από το χώρο της Αμερικάνικης Πρεσβείας, κινούμενοι επί της Κηφισίας, επί της Βασιλής Σοφίας, συγγνώμη, και ήδη κατά διαστήματα ακούγονται με κροτουλάμψεις από την αστυνομία που ρίχνονται. Εκεί επίσης θα έχει να προσθέσουμε ότι έχουν αρκετά συνθήματα. Πετάνε και διάφορα αντικείμενα προς τους δημοσιογράφους, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να έχουν γενικευθεί τα επεισόδια. Στο χώρο που είναι το πεζοδρόμιο μεταξύ του ρεύματος ανώμου και καθόλου της Βασιλής Σοφίας, πάρα πολλά νεαρά άτομα το έχουν καταλάβει και εξφενδονίζουν, επαναλαμβάνω, διάφορα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και την πρεσβεία. Πάντως, αυτή είναι μέχρι στιγμή πάντως, η εικόνα. Θα επαναλάβω αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο Φιλιππάκη, και ο Μιχάλης Λαγάνης, ότι μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι το μπλοκ των αντιεξουσιαστών είναι αρκετά μεγάλο, από τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν κατέβει σε αυτήν την πορεία, μέχρι στιγμής έχουμε μικρής έκτασης επεισόδια. Και Άκη, να προσθέσουμε επίσης κάτι σημαντικό. Δεν είναι μόνο οι 6.000 των αστυνομικών που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχουν έρθει περίπου 1.000 αστυνομικοί από τις επαρχίες, 500 από την Πελοπόννησο, μέσω του Ισθυμού της Κορίνθου και της Αθηνών Κορίνθου, και άλλοι τόσοι από τις αστυνομικές διευθύνσεις της Τεράς Ελλάδας. Παρακαλώ πολύ, αφού ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Φιλιππάκη και στον συνάδελφο Μάνο Τσακαράκη. Μάνο, πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στην πλατεία Μαυρίλη, Άκη. Μπροστά μας πριν από λίγη ώρα κάποια άτομα από τον μπλοκ των αντιεξουσιαστών άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Βρίσκονται σε αστυνομικό κλειό. Δεξιά και αριστερά τους ακολουθούν δημιουργίες των ΜΑΤ. Από την πλευρά που βρίσκομαι εγώ βλέπω τουλάχιστον 6 δημιουργίες. Είναι πολύ μεγάλο το μπλοκ, γύρω στα 1.500 άτομα υπολογίζουν οι αστυνομικοί. Στο ύψος του τέλους της πρεσβείας και προς την πλατεία Μαυρίλη, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση τριών βομβίδων κρότου λάμψης για να επαναφέρουν στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά όσους είχαν βγει από το μπλοκ και πετούσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και δημοσιογράφων. Εδώ βλέπουμε ορισμένες από τις εικόνες. Από τις αψιμαχίες, εγώ θα έλεγα, μεταξύ των νεαρών αντιεξουσιαστών και των αστυνομικών. Δεν είναι γενικευμένα τα επεισόδια. 5 ή 6 άτομα πέταξαν κάποια αντικείμενα. Αποθήθηκαν αμέσως με τις βομβίδες κρότου λάμψης και ακολουθήθηκαν.
πορεία προς Αμπελοκήπους. Ακολουθούμενοι πάντα από τις αστυνομικές δυνάμεις, δεξιά και αριστερά τους. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε και τον Τσαγκαράκη. Πάμε και στον συνάδελφο Παναγιώτη Σουρέλη. Παναγιώτη. Θα έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Σουρέλη. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί είχαμε ορισμένα επεισόδια. Ο Άρης Κουσιούκης μας ακούει. Σας ακούω, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπόν οι πορείες και στην Θεσσαλονίκη, τόσο του Συλλόγου Φλακιστέντων και Εξοριστέντων Αγωνιστών, όσο και Συλλόγων Φοιτητών, με τη συμμετοχή μαθητών και συνδικάτων. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, βασικές οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Να πούμε πως αυτή την ώρα πραγματοποιούν ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία μέλη της αντιεξουσιαστικής κίνησης και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, με αφετηρία την Καμάρα. Τώρα κατέβηκαν την Εθνική Αμήνη. Η παρουσία της αστυνομίας, σύμφωνα και με το σχεδιασμό που υπάρχει, είναι σχετικά διακριτική. Βλέπουμε τώρα κάποιες δημιουργίες που ακολουθούν από αρκετά μεγάλη απόσταση αυτή την πορεία που μόλις είπαμε. Αν και έχει προβλεφθεί πάντως ισχυρές δυνάμεις να είναι έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί. Και φέτος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επέλεξε να μείνει ανοιχτό και να τιμήσει την επέτειο του Πολυτεχνείου με συναυλίες, εκδηλώσεις και ομιλίες. Δυστυχώς όμως το πρωί είχαμε κάποια επεισόδια, είχαμε συμπλοκές μεταξύ φοιτητών της ΔΑΠ και αριστερών παρατάξεων έξω από το Πολυτεχνείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Μάλιστα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι πλάνα από την Θεσσαλονίκη, από τα επεισόδια που είχαμε νωρίτερα. Άρη Κουσιούκη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ από τα όσα συνέβησαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Ομάδα νεαρών μόλις έχει βγει από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και επιδίδεται σε ανηλαιή πετροπόλεμο με φοιτητές που βρίσκονται στον αύριο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές των αντίπαλων παρατάξεων συμπλέκονται, ενώ πέτρες, μπουκάλια και μεταλλικά αντικείμενα πέφτουν σαν βροχή. Μάλιστα, κάποιοι νεαροί δεν διστάζουν να εξφενδονήσουν ακόμη και πυροσβεστήρες, τη στιγμή που ο χώρος έξω από το Πανεπιστήμιο έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης. Το πολεμικό σκηνικό μεταφέρεται και στην Οδό Εγνατία, όπου για αρκετά λεπτά οι αντίπαλες παρατάξεις συνεχίζουν να πετούν πέτρες. Αμέσως μετά την ένταση, ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής. Για την επέτειο του Πολυτεχνείου πρέπει να πούμε ότι γίνεται σε ένα περιβάλλον που τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και στα πανεπιστήμια, αλλά και στην εργατική τάξη με τη μεγάλη ανεργία που έχουμε. Η σκέψη όλων των παρευρισκόμενων στους ηρωικούς πεσόντες του 73 και στα μηνύματα του Πολυτεχνείου που μένουν αναλύωτα στις μέρες μας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη καταθέτει την τιμή και το σεβασμό του στη μνήμη της ημέρας, θεωρώντας ότι είναι μια μοναδική μέρα στη διαδρομή του ελληνισμού υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ουσιαστικό και διαχρονικό. Σήμερα εμάς μας οθεί να αξιοποιήσουμε την ελευθερία την οποία οφείλουμε στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου για να βελτιώσουμε την παιδεία και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για να ανορθωθεί η χώρα. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με συναυλή αφιέρωμα στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι, όπου το παρόν έδωσαν γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Κούτρας, ο Χρήστος Τιβαίος και ο Μίλτος Πασχαλίδης, και θα ολοκληρωθούν με τις πορείες προς το αμερικάνικο προξενείο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε τις αντιδράσεις, τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό. Πώς αναγνωρίζεις σε κάποιον ότι είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του? Με ένα ευχαριστώ. Με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Όταν τράπεζα, αξίζει να του το αναγνωρίσεις με κάτι παραπάνω. Πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σε όλους εσάς που είστε τυπικοί με τις οφειλές σας σε οποιαδήποτε τράπεζα το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο στο δικό σας καταναλωτικό δάνειο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε το δάνειο που σας συμφέρει απόλυτα προσαρμοσμένο στο προφίλ σας. Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Νίνα! Νίνα! Κινίνα! 1880, ένα γιατρό, ένα νοσοκομείο. 1880. Μήπως πεινάσατε? Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, ο κόσμος του επενδυτή θα σας χορτάσει. Λιχουδιές, το ένθετο περιοδικό γεύσης είναι εδώ. Σας αρέσει ένα φιλέτο πιπεράτο? Πάτε με τα δάχτυλα, δεν είναι ντροπή. Το μαρούλι κάνει θαύματα, μέχρι και το
πρόκειται για τους γλυκαντζίδες, τάρτα με κρέμα λεμόνι και σπόρους από ρόδι. Αυτά και πολλά άλλα στη